Super Smash Bros. Μια σειρά παιχνιδιών της Nintendo γεμάτη ξυλίκη, διασκέδαση αλλά και ρετρό νοσταλγία. Ένα παιχνίδι που ήρθε να συνενώσει χαρακτήρες από 40 διαφορετικά franchises μεταξύ των γιγάντων της gaming σκηνής όπως της Nintendo, Sega, Capcom, Konami, Square Enix αλλά και Microsoft. Πάμε στο σημερινό επεισόδιο Ρετρογνώσεις να μάθουμε την ιστορία πίσω από το παιχνίδι, πώς έγινε αυτή η συνένωση, πώς συνεργάστηκαν μεταξύ τους αυτές οι εταιρείες προκειμένου να δημιουργηθεί η σειρά των Super Smash Bros. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο ρετρογνώσεις, κάντε ένα like, ένα subscribe, ακόμα και ένα share, έτσι να μαζευτούμε ακόμη περισσότεροι Retro Players. Βρισκόμαστε στο έτος του 1998, κάπου σε μια μικρή γωνία της Ιαπωνίας, σε ένα μικρό στούντιο της ομάδας της HAL Laboratory, όπου ο director της κεντρικής ομάδας ανάπτυξης, ο Masahiro Sakurai, είχε ένα πάθος. Τα fighting games. Όμως για την HAL δεν υπήρχε στα άμεσα σχέδια ανάπτυξης παιχνιδιών κάτι τέτοιο, οπότε αναγκάστηκε τα Σαββατοκύριακα και τον ελεύθερο χρόνο του να τον επενδύει ως χόμπι στο αγαπημένο του είδος παιχνιδιού. Ο ίδιος ήταν ήδη ένας επιτυχημένος δημιουργός για την HAL και την Nintendo, καθώς ήταν ο δημιουργός, ο πατέρας θα λέγαμε, του Kirby. Το παιχνίδι που κυκλοφόρησε στο Game Boy το 1992 και αμέσως αργότερα στο NES. Όμως το πάθος του για τα fighting games τον ώθησε να θέλει να φτιάξει κάτι νέο αλλά και συνάμα διαφορετικό. Ήδη τα παιχνίδια μάχης τύπου 1v1 βρίσκονταν σε άνθηση από τις αρχές των 90s. Από τα arcades στα ουφάδικα ανά τον κόσμο γίνονταν χαμός με τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Ο Sakurai εργαζόταν πολύ στενά με τον φίλο του αλλά και τότε πρόεδρο της εταιρείας της HAL, τον Σατόρου Ιουάτα. Ο Ιουάτα, παρότι CEO, στην καρδιά του παρέμενε game developer. Ο ίδιος είχε αναπτύξει πληθώρα παιχνιδιών, μεταξύ των οποίων Balloon Fight, Earthbound, F1 Race. Να επισημάνουμε ότι ο Ιουάτα έμελε στο μέλλον να γίνει και πρόεδρος της Nintendo το 2002. Οι δυο τους λοιπόν ξεκίνησαν το 1998 κάτι αδιανόητο. Να φτιάξουν ένα παιχνίδι σε prototype demo μορφή, στον χρόνο των Σαββατοκυριακών, έτσι ώστε να πάρει στην αρχή μια έγκριση προκειμένου να προχωρήσει προς υλοποίηση. Η σκέψη του Sakurai ήταν ότι για τα fighting games των arcades δεν πειράζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχουν χαρακτήρες άγνωστοι ή πρωτοεμφανιζόμενοι, καθότι το παιχνίδι αποκλειστικά εξαρτόταν από το fighting στοιχείο μεταξύ των αντίπαλων παιχτών. Δεν αποτελούσε κεντρικό δηλαδή στοιχείο η προϊστορία του χαρακτήρα. Ο Sakurai λοιπόν είδε μια ευκαιρία να φτιάξει ένα παιχνίδι με τελείως διαφορετικό game style και gameplay. Αλλά όχι μόνο αυτό. Για home console θεωρούσε ότι θα ήταν ένα τεράστιο avantage για τους παίκτες με το που εισέλθουν να δουν μπροστά χαρακτήρες τους οποίους γνωρίζουν από πριν, νιώθουν οικείους και έχουν ξαναζήσει στις δικές τους ατομικές περιπέτειες. Είχε την έμπνευση ότι θα ήταν μια τέλεια ιδέα αν οι χαρακτήρες αυτοί ήταν οι αγαπημένοι χαρακτήρες της Nintendo. Και μάλιστα, επειδή το Nintendo 64 είχε ένα απίστευτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων κονσολών της εποχής, Sony PlayStation 1 και Sega Saturn, υποστήριζε παιχνίδια πολλαπλών παιχτών απευθείας στην κονσόλα με 4 υποδοχές για controllers. Μιλάμε multiplayer παιχνιδάρες για άπειρες ώρες καψίματος με τους κολλητούς μας. Δειλά τότε έκανε την πρόταση στον φίλο του αλλά και πρόεδρο της HAL, τον Σατόρου Ιουάτα, και εκείνος ξετρελάθηκε. Όμως υπήρχε ένα εμπόδιο. Θα έπρεπε να έρθει η έγκριση από την Nintendo. Βλέπετε, η HAL ήταν αυτόνομη, όμως στην ουσία ήταν και ένα παρακλάδι της Nintendo, όπως υπήρξε για πολλά χρόνια η Rare. Όταν παρουσιάστηκε το νέο concept του 4-player Battle Royale μεταξύ του Mario, Link, Pikachu, Donkey Kong, υπήρξε αρχικά ένας ενδιασμός από την Nintendo. Αναρωτήθηκαν πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος να βλέπει τους αγαπημένους τους ήρωες που είχε αναλώσει άπειρες ώρες μαζί τους στις περιπέτειές τους, ξαφνικά να πλακώνονται μεταξύ τους.
Όμως το καθεαυτό gameplay style, που ήταν εντελώς μοναδικό σε σχέση με τα άλλα fighting games, αλλά και το κωμικό στοιχείο ότι ο παίκτης διαλέγει τον αγαπημένο του ήρωα, όπου ο καθένας έχει εντελώς διαφορετικές κινήσεις, που συνάμα είναι και γνώριμα στοιχεία από την προσωπικότητα και το original παιχνίδι από το οποίο προήλθε ο χαρακτήρας, έκαναν την Nintendo να πει το τεράστιο ναι και να δοθεί το πράσινο φως στην HAL για ανάπτυξη και χρηματοδότηση. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Brothers, where all your favorite characters go toe-to-toe in one four-player star-studded slam fest. Only on Nintendo 64. Για το νέο του παιχνίδι, ο Sakurai σκέφτηκε μια άλλη τροπή για το πώς ανακηρύσσεται ο νικητής του παιχνιδιού. Αντί να καταμετράτε η ζωή που χάνει κάποιος με κάθε χτύπημα, το πήρε ανάστροφα. Και πλέον ο παίκτης ξεκινά με 0% damage, όχι health, και προστίθεται η ζημιά από κάθε χτύπημα. Και όσο πιο ψηλά σε ποσοστό το damage που έχει δεχτεί ο παίκτης, τόσο πιο ευάλωτος είναι να βρεθεί εκτός πίστας. Και εκεί είναι που ανακηρύσσεται ο τελικός νικητής. Είναι ο τελευταίος που θα παραμείνει πάνω στην πίστα. Επιπλέον, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για fighting game είναι ότι εμφανίζονται αντικείμενα που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση. Θυμίζει λίγο ένα concept που αρχικά είχε κάνει την εμφάνισή του στο Mario Kart. Από βαριοπούλες, πιστόλια μέχρι και ανάκαμψη ζωής παρουσιάζονται για να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Σε ένα πολύ όμορφο intro του παιχνιδιού εμφανίζεται ένα χέρι το οποίο συγκεντρώνει από το κουτί παιχνιδιών τις κούκλες, οι οποίες είναι φιγούρες της Nintendo. Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu. Εκτός των συναρπαστικών versus multiplayer battle, υπάρχει και το one player story mode, μέσα από το οποίο ξεκλειδώνονται και 4 επιπλέον χαρακτήρες. Εδώ υπάρχει το εμβληματικό cutscene A Challenger Approaching, το οποίο έχει εξελιχθεί και υπάρχει μέχρι και σήμερα στη νεότερη έκδοση του παιχνιδιού. Οι 4 επιπλέον χαρακτήρες είναι Luigi, Ness from Earthbound, Falcon from F-Zero, Jigglypuff from Pokemon. Τελικός boss είναι ο Master Hand, ένα χέρι γάντι που κάνει την εμφάνισή του ως final boss σε όλα τα Super Smash μέχρι και σήμερα. Το Super Smash Bros. Έκλεισε σε πωλήσεις για το Nintendo 64 ως νούμερο 2 όλων των εποχών πίσω από το Mario 64. Πολύ σύντομα μετά, ο Sakurai έπιασε πάλι δουλειά, καθότι η Nintendo ήθελε διακαώς το sequel στο καινούριο της μηχάνημα, το οποίο επρόκειται να κυκλοφορήσει, το GameCube. Πλέον, με τη δυνατότητα οπτικού δίσκου και ενός πολύ δυνατού μηχανήματος, μπορούσε πλέον η HAL να χωρέσει και μεγαλύτερο roster, αλλά και video cutscenes με υψηλότερα γραφικά. Το Super Smash Melee, όπως ονομάστηκε το νούμερο 2 της σειράς, κυκλοφόρησε στο τέλος του 2001. Το κοινό που αγάπησε το πρώτο παιχνίδι μεγάλωσε. Αλλά και επιπλέον λόγω της ανάπτυξης του ίντερνετ και της κατηγορίας των e-sports, γνώρισε τεράστια άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο πρωταθλημάτων. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, πραγματοποιούνται e-sports events για το Melee, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα της σειράς. Το Melee όμως είχε κάτι ιδιαίτερο που έχει αφήσει μέχρι και σήμερα ανεξίτηλη σφραγίδα του. Να το πω πιο σωστά, όχι το Melee το ίδιο, αλλά το GameCube. Είχε το GameCube controller που μέχρι και σήμερα κάνει αισθητή την παρουσία του.
Η διάταξη των κουμπιών αλλά και συνάμα τα joystick προσέφεραν στο Sakurai την δυνατότητα να ενσωματώσει επιπλέον κινήσεις και έλεγχο στους χαρακτήρες. Η κίνηση Smash με το κίτρινο joystick έκανε την εμφάνισή της στο Melee, που είναι στην ουσία μια super δυνατή κίνηση για να εκτοπίσει εκτός πίστας τον αντίπαλο. Το Melee κατάφερε να δέσει τόσο αρμονικά με το GameCube controller που μέχρι και σήμερα η Nintendo παράγει GameCube controllers για το Switch για να ικανοποιήσει τους απαιτητικούς hardware παίκτες του Super Smash Bros. Οι νέοι χαρακτήρες που εντάχθηκαν στο Super Smash Melee ήταν μεταξύ άλλων Peach, Bowser, Dr. Mario, Zelda and Sheik, Ganondorf, Mewtwo, Mr. Game & Watch. Με τους νέους χαρακτήρες πάντα έρχονται και νέες πίστες με μουσικές και στοιχεία του περιβάλλοντος του franchise. Ένα άλλο ωραίο feature στο Melee είναι που μας δίνεται η δυνατότητα να παίξουμε το Adventure Mode. Είναι ένα Mario κλασικό πλατφορμάκι, side-scrolling, αλλά σε συνδυασμό με Super Smash Bros. Θα λέγαμε ότι είναι ο πρόδρομος του Super Mario Wii. Για πάμε να το δούμε. Βλέπετε κι εσείς την ομοιότητα. Το 2008 η Nintendo ήθελε οπωσδήποτε πάλι στο νέο της μηχάνημα το Wii την συνέχεια του παιχνιδιού. Πρόεδρος της Nintendo πλέον ο Satoru Iwata, εκ των δημιουργών του παιχνιδιού, ο Sakurai είχε και αυτός αποχωρήσει από την HAL και είχε ιδρύσει τη δική του gaming εταιρεία, την Sora. Μαζί λοιπόν ένωσαν τις δυνάμεις τους για να φτιάξουν το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι της σειράς, το λεγόμενο Super Smash Bros. Brawl. Ακολουθώντας την ίδια τακτική, η τρίτη σειρά θα ενσωμάτωνε περισσότερους χαρακτήρες, επιπλέον πίστες και καλύτερα γραφικά και για πρώτη φορά online ανταγωνισμό, αν και σε πολύ πρώιμο στάδιο. Το Wii παρήχε και προς τα πίσω compatibility στα δισκάκια του GameCube και πάνω στη μία την κονσόλα κούμποναν τα GameCube controllers, κάτι που έδωσε τεράστια χαρά στους φανατικούς παίκτες του Melee. Μεταξύ άλλων ενσωματώθηκαν Diddy Kong, Toon Link, Wolf, Pokemon Trainer, Ike από το Fire Emblem, Pit, Wario και ο Rob. Και εδώ είναι κάτι το τρομερό, το ανίκουστο. Προσθέθηκαν δύο χαρακτήρες, όχι της Nintendo αυτή τη φορά. Κάτι που προκάλεσε σεισμό στην gaming κοινότητα. Μια φιλία μεταξύ των Sakurai και Hideo Kojima έφερε το πρώτο σοκ. Ο Kojima ήταν λάτρης του Super Smash και έτσι ζήτησε από τον φίλο του να συμπεριλάβει έναν δικό του χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα που είχε να κάνει την εμφάνισή του στο NES με το Metal Gear Solid 1 και 2, αλλά και στη μετέπειτα σειρά του Metal Gear Solid στο PlayStation 1 και PlayStation 2 και στο remake του GameCube. Φυσικά μιλάμε για τον Snake. Snake, you know who that is? You're kidding, right? It's Mario. Kept you waiting, huh? Now. Όμως και εδώ ήρθε ένας ακόμα σεισμός, καθότι για χρόνια υπήρξαν ανταγωνίστρες εταιρείες στα λεγόμενα Console Wars και ήρθαν για ένα collaboration που όμοιό του δεν ξαναυπήρξε ποτέ. Ο Sakurai ήθελε να φέρει το αντίπαλο δέος του Mario στην πίστα μάχης. Προσέγγισε τη Sega, εκείνοι ενθουσιάστηκαν με τη ιδέα, καθότι πια το Super Smash ήταν ένα επιτυχημένο franchise. Και έτσι έγινε το μεγάλο μεταγραφικό bump, θα λέγαμε. Επιτέλους, για πρώτη φορά, Mario εναντίον Sonic. Οι δυο τους, αντίπαλοι. Καινούργια κονσόλα Nintendo
Εννοείται, θα έρθει και καινούριο Super Smash Bros. Πιο μεγάλο, πιο φαντασμαγορικό, πιο επικό από όλα τα προηγούμενα. Έτσι λοιπόν το 2014 κυκλοφόρησε αρχικά στο 3DS και το 2015 στο Wii U το νέο παιχνίδι της σειράς. Καλύτερα γραφικά, περισσότεροι χαρακτήρες, περισσότερες πίστες και ενσωμάτωση ακόμη επιπλέον μουσικών και μελωδιών από τα original franchises. Όλα ξανά σε νέα ενορχήστρωση και remake, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το σκέλος της εμπειρίας. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς προσέθεσε πληθώρα επιπλέον gaming modes. Επίσης, αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο το online gaming experience με την προσθήκη των tournaments. Παρότι πλέον το Wii U δεν υποστηρίζει GameCube controllers, η Nintendo παρήγαγε adaptora αλλά και νέα φουρνιά από Game Controllers για να ικανοποιήσει τους φανατικούς παίκτες. Πλέον όλοι ανέμεναν ποιοι θα ήταν οι νέοι χαρακτήρες που θα ενσωματωθούν στο νέο Super Smash. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη υπήρξε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, με τον οποίο εμφανίζονται και παρουσιάζονται οι νέοι χαρακτήρες, με τα λεγόμενα reveal trailers, δηλαδή ταινίες μικρού μήκους, όπου στο τέλος με ένα φαντασμαγορικό τρόπο εμφανίζεται ο χαρακτήρας με την εμβληματική πλέον φράση «Join the battle». Οι Nintendo χαρακτήρες που ενσωματώθηκαν ήταν αρκετοί, όπως η Bowser Jr., Rosalina, Little Mac from Punch-Out, το Wii version, Xenoblade Chronicles, Animal Crossing Villager, το δίδυμο Duck Hunt, η Πάπια και ο Σκύλος, αλλά και η Wii Fit Trainer. Όμως, ο μεγάλος παντσουρλισμός ήρθε με την προσθήκη χαρακτήρων από τα third-party franchises. Θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο σεισμός από αυτό το προηγούμενο που είχαμε γνωρίσει με την εισαγωγή του Sonic. Κι όμως ναι, καθότι η Bandai Namco και Capcom θέλησαν και εκείνοι με τη σειρά τους να εμφανιστούν σε αυτό το ξέφρενο παιχνίδι, το Super Smash Bros. Έκανε την εμφάνισή του ο Mega Man, ο χαριτωμένος ρομποτικός φίλος μας. Και επίσης ο θρυλικός και σχεδόν συνώνυμος με την έννοια των video games Pac-Man. Πλέον θρυλικές μάχες μεταξύ των Mario, Sonic, Pac-Man ήταν πλέον εφικτές σε επική μάχη επιβίωσης πάνω στην πίστα του Super Smash Bros. Δεν ξαναυπήρξε ποτέ η συνένωση αυτών των gaming legends σε ένα παιχνίδι. Και βεβαίως η είσοδος των χαρακτήρων έφερε μαζί και νέες πίστες και τις μουσικές από τα αντίστοιχα franchises. Και πολύ συγκινητικό το στιγμιότυπο όπου μας δείχνει η Nintendo τη χρονιά που εμφανίστηκε ο κάθε χαρακτήρας, ο Mr. Game & Watch και ο Pac-Man το 1980 και ο Jumpman, δηλαδή ο Mario και ο Donkey Kong το 1981. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η Square Enix επίσης προσήλθε στον κόσμο του Smash. Έφερε τον πολύ αγαπημένο ήρωα του Final Fantasy 7, τον Cloud. Και η Capcom πρόσθεσε έναν αγαπημένο fighter που είχε σημαδέψει την δεκαετία των 90s, τον Ryu του Street Fighter. Πλέον, δύο fighting franchises ενώνονται. Απίστευτα πράγματα. Το 2017, η Nintendo κυκλοφορεί τη νέα της κονσόλα, το Nintendo Switch. Οπότε και φυσικά, ο Masahiro Sakurai αναλαμβάνει να φτιάξει τη νέα έκδοση του παιχνιδιού. Έτσι, το Δεκέμβριο του 2018 έκανε την εμφάνισή του το τελευταίο της σειράς με την ονομασία Super Smash Ultimate. Το παιχνίδι έχει αναπτύξει ακόμα περισσότερο το online gaming με πολλαπλά modes.
Όμως αυτό που το χαρακτηρίζει σίγουρα είναι και το νέο story mode, όπου πλέον δεν είναι μόνο ο boss fight ο κλασικός Master Hand όπως είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πλέον έχει και άλλους boss fights σε ένα mode που πραγματικά καθυλώνει. Νέοι χαρακτήρες προστίθονται από την Nintendo, μεταξύ των οποίων η Daisy, η Dark Samus, Inkling από Splatoon, Piranha Plant από το Mario και King K. Rool, ο αντίπαλος του Donkey Kong. Μέσα από διαδικασία DLC expansion και νέα επικά reveal trailers, στην τριετία 2019-2021 προστίθενται επιπλέον χαρακτήρες από third party franchises. Η Konami έκανε επιτέλους την εισαγωγή της με τους χαρακτήρες Simon and Rector Belmont του Castlevania. Η Capcom προσθέτει τον Ken του Street Fighter. Έτσι είναι εφικτή η αναπαράσταση του Street Fighter 2 σαν σε remake σήμερα, με αντίστοιχη πίστα και μουσική. Να σημειώσω ότι οι κινήσεις των controls, στο controller δηλαδή, από το αρχικό Street Fighter είναι εδώ εφαρμόσιμες για τα κλασικά moves Hadouken και Shoryuken. Σας λέω, γίνονται απίστευτα πράγματα εδώ. Η Microsoft επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει με την Nintendo και κάνει το πάσιμό της με δύο franchises. Από την εξαγορά της πάλι ποτέ μόνιμη συμμάχου της Nintendo, την Rare, η Microsoft διατηρεί τα δικαιώματα παιχνιδιών και έδωσε με μεγάλη χαρά το πράσινο φως για την είσοδο του Banjo & Kazooie. Μετά από 20 και πλέον χρόνια, οι Banjo και Kazooie επανεμφανίζονται σε παιχνίδι της Nintendo. Όμως δεν σταματά εκεί. Σε μια προσπάθεια της να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ρετρό αλλά και μιας πιο σύγχρονης επιτυχίας της τελευταίας δεκαετίας που έχει και αυτό ρετρό στοιχείο, η Microsoft εισάγει και ένα ακόμα παιχνίδι στο Super Smash, το Minecraft. Σε μια νέα πίστα και με κινήσεις βγαλμένες απευθείας από το original παιχνίδι, ο Steve και η παρέα του κυριολεκτικά κάνουν crafting στο Super Smash χτίζοντας δυνάμεις και κινήσεις. Τέλος, δύο ακόμη γίγαντες της fighting σκηνής κάνουν την είσοδό τους στο Super Smash. Από την SNK και τις αγαπημένες εποχές των 90s, ο Terry από το Fatal Fury, με trademark κινήσεις της άλλοτε σειράς που γνώρισε τεράστια επιτυχία στα arcades και στα home consoles της Neo Geo. Και τέλος, μία ακόμη επική προσθήκη από την Bandai Namco, ο Kazuya από το Tekken. Kazuya Mishima wins. Ο Sakurai έκανε το εξής αδιανόητο, να συνενώσει 3 major fighting games μέσα στο Super Smash. Street Fighter, Fatal Fury, Tekken. Οι χαρακτήρες αυτοί, οι αγαπημένοι μας, να εφαρμόζουν τις επικές κινήσεις από το παιχνίδι τους, ο ένας εναντίον του άλλου. Διαχρονικά το Super Smash Bros. Σε κάθε του χρονιά που εμφανίστηκε κέρδισε το βραβείο του Best Fighting Game of the Year αλλά και πληθώρα άλλων βραβείων. Αν το σκεφτεί κανείς ότι πριν από 20 πλάς χρόνια όταν ξεκίνησε το παιχνίδι που ήταν απλά ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που πλακωνόντουσαν φίλοι της Nintendo, ο Mario, ο Donkey Kong, η Samus, ο Link,
σε αυτό που έχει εξελιχθεί να συμβολίζει σήμερα, που είναι τι, η συνένωση των χαρακτήρων, των αγαπημένων μας χαρακτήρων από 40 διαφορετικά franchises, αυτών των γιγάντων της gaming σκηνής των εταιριών κατασκευαστριών, και προσφέρει όχι μόνο διασκέδαση, αλλά και αληθινά τέτοιο ανταγωνισμό υψηλού επίπεδου, έχοντας μάλιστα κιόλας σκηνές, δηλαδή stages από τα original παιχνίδια, κινήσεις των χαρακτήρων που έρχονται από τα original παιχνίδια και ενορχίστρωση εκ νέου των μουσικών μελωθιών των original παιχνιδιών που έχουν πλέον μεταφερθεί όλα μαζί σε ένα παιχνίδι, το Super Smash Bros. Δεν ξέρω, μόνο κι εγώ που το σκέφτομαι μου φαίνεται τρελό, επικό. Να μείνετε που έχω στο τέλος footage και cutscenes από τη σειρά του Super Smash Bros. Συγκεντρωμένα. Είμαι ο Dennis, The Retro Player. Εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο Retro Γνώσεις. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας! One!